Όμως επιτρέψτε μου, αλλά μία ξεχωριστή μάχη δίνουν και οι φαρμακοποιοί αυτής της χώρας που πραγματικά δέχονται καθημερινά πολύ κόσμο, είτε που αγωνιά, είτε που μπορεί να είναι φορέας και δεν το γνωρίζει, αλλά είτε γιατί μπορεί να είναι όντως φορέας και πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι του να καθίσει για 14 μέρες ο άνθρωπος. Και θέλω πραγματικά να μου μεταφέρετε την εικόνα που επικρατεί στα φαρμακεία όλης της χώρας, γιατί ακούστηκαν και κάποια παρατράγουδα τις τελευταίες ώρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά έτσι νιώθω και εγώ, ότι οι φαρμακοποιοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, της εμβουλευτικής, με την παροχή χρήσιμων οδηγιών, αφού και οι ίδιοι έχουν ενημερωθεί επαρκώς γύρω από αυτά που συμβαίνουν και γύρω από τον ιό. Και νομίζω μπορούν παράλληλα με την παροχή ειδών τα οποία χρειάζονται οι πολίτες για να προστατευθούν, όπως και φαρμακευτικού και άλλου υλικού, και των χρόνιων φαρμάκων τα οποία παίρνουν βέβαια, να μπορέσουν να δώσουν χρήσιμες συμβουλές έτσι ώστε να υπάρχει ψυχραιμία, λογική αντιμετώπιση της κατάστασης και να υπάρχει η ατομική ευθύνη του κάθε ενός και να οδηγηθούμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Κύριε Κατσαράκη, τόσα χρόνια ο φαρμακοποιός έκανε και το ρόλο, είχε και το ρόλο του ψυχολόγου με όλα αυτά που γνωρίζω και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν τώρα και με την αυστηροποίηση όλων των μέτρων τις τελευταίες ημέρες, εάν όντως βάζουν νερό στο κρασί τους και οι καταναλωτές και δεν παρατηρείται περίεργες καταστάσεις στις ουρές. Εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον δεν έχει παρατηρηθεί κάτι, αν εξαιρέσετε μια καταγγελία που υπήρχε μια φωνή τις προηγούμενες ώρες που έλεγε ότι οι φαρμακοποιοί, βρε παιδί μου, μας αφήνουν έξω στο πεζοδρόμιο και περιμένουμε με τέτοιο κρύο. Βέβαια, εκεί όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει και σε αυτό το επίπεδο σύνεση και κατανόηση. Ασφαλώς η εξυπηρέτηση του κάθε ενός πελάτη ξεχωριστά δεν απαιτεί πάντα τον ίδιο χρόνο. Και εδώ υπάρχει και δύο μέτρα απόσταση, να τηρηθεί και αυτό βεβαίως, με τα σταγονίδια, να μεταδοθεί ο ιός εύκολα. Αυτά είναι οδηγίες της κυβέρνησης. Είναι οδηγίες για να αποφευθούμε από την επικίνδυνη διασπορά του ιού. Θα πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όσον αφορά τα φαρμακεία, αυτό το οποίο έχει υποθεί από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι να τουλάχιστον 2 με 3 το πολύ άτομα να βρίσκονται στον χώρο του φαρμακείου και σε απόσταση 2 βημάτων τουλάχιστον ο ένας από τον άλλο. Και ταυτόχρονα οι φαρμακοποιοί έχουν λάβει, όπως είπατε, και μέτρα προστασίας, έτσι ώστε με το plexiglass τα περισσότερα φαρμακεία να φοράμε μάσκα και γάντια. Προσπαθούμε και εμείς να προστατευτούμε, αλλά να προστατεύσουμε και τους πολίτες όπως πρέπει να συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δημιουργήσει αναμονές, όπως είπατε, και σίγουρα κάποιοι μπορεί να περιμένουν εκτός των φαρμακείων, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διανύουμε, η ζήτηση για φάρμακα είναι μεγάλη. Κύριε Κατσαράκη, το ξέρω. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Ότι θα πρέπει να αρκεστούμε στα φάρμακα του μήνα του οποίου διανύουμε, να μην ζητάμε πλεονάζουσες ποσότητες, περισσότερες από αυτές που χρειαζόμαστε, να μην ζητάμε συνταγές του Απριλίου και του Μαΐου να προεξοφληθούν, γιατί σίγουρα δημιουργείται πρόβλημα και στη λειτουργία του φαρμακείου, αλλά και στην επάρκεια φαρμάκων. Λοιπόν, για πείτε μου, τα αντισηπτικά έχουν γίνει καπνός, δεν το συζητώ, οι μάσκες φαντάζομαι το ίδιο, εκτός και αν έχετε εσείς κάτι νεότερο να μας πείτε, σε επίπεδο Χανίων τουλάχιστον, γιατί εδώ στο Ηράκλειο τις βλέπουν με τα κιάλια ελάχιστες, υπερτιμημένες πολλές φορές, έτσι. Και πραγματικά, πέρα από αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πείτε και τι ζητάει πλέον ο κόσμος. Είδαμε χθες εκ μέρους του κυρίου Τσιόδρα, του λοιμοξιολόγου, να αναφέρεται σε κάποια καθημερινά έτσι παυσίπονα τα οποία παίρνουμε. Αναφέρθηκε στο χάπι της πίεσης που φέρεται, τουλάχιστον φαίνεται σε μια πρώτη φάση, να βοηθάει κάπως στο να μην εδρεωθεί ο ιός μέσα μας, εάν κολλήσουμε. Δεν ξέρω πλέον ο κόσμος αν έχει αντιστρέψει τις προτιμήσεις του. Τι ζητάει πλέον ο κόσμος από τους φαρμακοποιούς? Εκτός από τα ατομικά μέτρα προστασίας και τα είδη τα οποία είπατε, στα οποία θα συμπεριλάβω εκτός τα αντισηπτικά τζέλ, τα ενοπνεύματα και τα μαντιλάκια ανιοπνεύματος και τα γάντια και τα ποδονάρια και τις κουφιές, έχουν αρχίσει και ζητάνε όλα αυτά τα είδη τα οποία βλέπουν ότι χρησιμοποιούνται για την ατομική προστασία σε άλλο περιβάλλον όπως το νοσοκομείο. Ναι. Ζητάνε πάρα πολύ σκευάσματα παρακεταμόλης. Ζητάνε παυσίπονα, αντιπυρετικά, τα οποία τα περισσότερα από αυτά προορίζονται για παρακαταθήκη και όχι για χρήση. Βοηθούν όντως αυτά, με βάση τις συστάσεις που μπορεί να υπάρχουν από το Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή? Να το πούμε άλλη μία φορά. Θα βοηθήσουν, ό,τι και αν είναι. Είναι φάρμακα υποστήριξης σε όλες τις ιώσεις και σε αυτή συγκεκριμένα.
Και θέλω να πω ότι υπάρχει επάρκεια σε αυτά τα σκευάσματα. Μιλώντας με την εταιρεία τα οποία τα εισάγει σήμερα το πρωί, έχει δεσμευτεί και θα κρατήσει την επάρκεια και για το επόμενο χρονικό διάστημα και όσο χρειαστεί. Αξιοπερίεργα έχουν αναφερθεί στο Σύλλογο, κύριε Κατσαράκη, από συναδέλφους, γενικότερα από συμπεριφορές κάποιων πρώτων, δεύτερων. Πήγε κάποιος φορέας του ιού ενδεχομένως να ζητήσει κάποιο φάρμακο? Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία φημολογία, δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο κρούσμα και οφείλω να μείνουμε σε αυτό το επίσημο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να γνωρίζουμε για την πόλη. Όλοι παρόλα αυτά λαμβάνουν τα μέτρα τους καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη θέλω να σας ευχηθώ στο έργο σας, σε εσάς και σε όλους τους φαρμακοποιούς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή καθημερινά και στηρίζετε τους ασθενείς, στηρίζετε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζητάνε τη βοήθειά σας. Κατά τα ψέματα, είπαμε προηγουμένως ότι ένας φαρμακοποιός δεν είναι απλά ένας επιχειρηματίας, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος ενστερνίζεται την επιστήμη της φαρμακολογίας, αλλά είναι και ο ψυχολόγος όλων εμάς, που πάντα ζητάμε μία περαιτέρω γνώμη, μία περαιτέρω βοήθεια από τον ίδιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Κατσαράκη.